Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να διαμαρτυρηθώ που δεν μας δώσατε το λόγο επί της διαδικασίας πριν αρχίσει η ψηφοφορία, γιατί η παρέμβαση που θα κάνουμε και η δήλωσή μας πιστεύουμε ότι ήταν άμεσα συνδεδεμένη για την πλήρη ενημέρωση του σώματος πριν από την ψηφοφορία. Το άρθρο 50, κυρία Πρόεδρε, το οποίο είναι κατάφορα αντισυνταγματικό, αυτό που θέλαμε να δηλώσουμε και επαναλαμβάνουμε τώρα υπεύθυνα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η Υπουργός η κυρία Κεραμέως, σκόπιμα, και αυτό το καταγγέλουμε εδώ αυτή τη στιγμή, παραπλάνησε και παραπληροφόρησε την Εθνική Αντιπροσωπεία την Τρίτη όταν συζητούσαμε το σχέδιο νόμου, καθώς ούτε κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα και την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία είχαμε ζητήσει και ζητήσαμε και με τον κύριο Φίλη και την κυρία Τζούφη, που είναι η αρμόδιο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσει επίσημα στη Βουλή. Και πολύ περισσότερο, χτες δημοσιοποιήθηκε έγγραφο επίσημο της αλληλογραφίας του ΑΔΕΟΤΑΠ, του ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο είναι από το Σεπτέμβριο, το οποίο αποδεικνύει ότι υπήρχε μια αλληλογραφία όλους αυτούς τους μήνες που η κυρία Κεραμέως απέκρυψε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην Ολομέλεια, όπου πραγματικά ο ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο όσον αφορά την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων, και επαναλαμβάνω για τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ιδρύθηκε το 2005 από την τότε Υπουργό, την κυρία Γιαννάκου, και έχει λειτουργήσει άψογα όλο αυτό το διάστημα, παρά τις όποιες καθυστερήσεις λόγω του όγκου της δουλειάς, και είναι άλλο πράγμα να δούμε την επιτάχυνση της διαδικασίας και άλλο την ουσία. Αυτό το έγγραφο λοιπόν του ΔΟΑΤΑΠ έρχεται να αποδείξει ότι η κυρία Κεραμέως είχε όλα τα νομικά επιχειρήματα της αρμόδιας αυτής υπηρεσίας για την αναγνώριση των τίτλων, που το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αντισυνταγματικό το άρθρο 50 και να αντικρούσει την προειδοποιητική επιστολή της Βουλής. Καταγγέλουμε λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταγγέλουμε λοιπόν την Υπουργό Παιδείας για απόκρυψη αυτών των στοιχείων. Θεωρούμε ότι είναι σοβαρότατα. Η Βουλή ψήφισε χωρίς να έχει πλήρη γνώση. Έχουμε ζητήσει να κατεθεί όλη αυτή η αλληλογραφία στη Βουλή και θα επανέλθουμε και με όλα τα μέτρα που μας δίνει ο κανονισμός της Βουλής, και είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η επιχειρηματολογία θα βρει και το δρόμο που χρειάζεται και στα δικαστήρια, γιατί είναι παράφορη καταβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.